Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Και εγώ λίγο σαν τη Δήμητρα. Τελευταία στιγμή σκέφτηκα τι θα πω, δεν έχω οργανώσει κάτι πολύ και ευτυχώς δεν συνέβησε με κάτι άλλο. Θα πω δύο λόγια, πάρα πολύ σύντομα, για μια πολύ σημαντική λογοτεχνική φωνή της πόλης μας, που έχει φύγει, για τον Μάρκο Μέσκο, που μας άφησε την 1η Ιανουαρίου του 2019. Θυμίζω απλά, από τους πιο σημαντικούς ποιητές, προσωπικότητες της λογοτεχνίας της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς. Είχε γεννηθεί στην Έδεσα το 1935, ποιητής, προσωγράφος, δοκιμιογράφος, ανθολόγος, επιμελητής, ζωγράφος. Εμφανίστηκε το 1955 σε ηλικία 20 ετών στο περιοδικό «Επιρωτική Εστία» με ένα ποίημα που αποκήρυξε και το 1956 δημοσίευσε στο περιοδικό «Επιθεώρηση τέχνης» το πρώτο αναγνωρισμένο από τον ίδιο ποίημα του με το ψευδόνυμο «Κούλης Αργερινός». Το ποίημα είχε τον τίτλο «Ειρήνη». Ο Μάρκος Μέσκος καταγράφει την ανθρωπογεωγραφία του γενέθλιου τόπου, είναι το βασικό του χαρακτηριστικό, συνυφασμένη όμως με την κοινωνικοπολιτική και ιστορική πραγματικότητα. Δεύτερος παγκόσμιος, αντίσταση, εμφύλιος, μεταμφυλιακή περίοδος, ρήγματα στο εσωτερικό της αριστεράς, χούντα, μεταπολίτευση, όλα αποτυπώνεται στο έργο του, περισσώζει την ιστορία. Νιώθει αποστροφή προς κάθε μορφή πολεμικής βίας, γιατί ο ίδιος είχε νιώσει σε αθώα ηλικία τη φρίκη του πολέμου, του εμφυλίου πολέμου. Περισσώζει επίσης από τη λύθη πρόσωπα της πατρίδας, που ίσως πραγματικά κανένα δεν θα θυμόταν ή δεν θα γνώρισε. Χαρακτηριστικά, ένα πολύ μικρό πρόσωπο θα σας διαβάσω από το, από το έργο του Αλμοδενής, που μιλάει για διάφορους ανθρώπους που πραγματικά ίσως να μην τους ξέραμε αν ο Μάρκος Μέσκος δεν είχε κάνει δουλειά πάνω σε αυτό. Είχε ιδιαίτερη αδυναμία στους περιθωριακούς ανθρώπους, επέτες. Οι γλωσσάρ των βουδενών έχουν ιδιαίτερη θέση στην ψυχή του. Ένα μικρό απόσπασμα τώρα. Λοιπόν, οι επέτες με κολλημένη πλάτη στα ντουβάρια, φοβισμένοι, αλλοπαρμένοι και σαλοί, αγγελοκρουσμένοι, χωικοί, στέγη, βροχή και ουρανός επάνω, συνείδηση του τόπου μέρα νύχτα εκείνου του αιώνα. Και μάλιστα τους κατονομάζει έναν ένα. Ήταν πολιτικοποιημένος, είχε αυτοχαρακτηριστεί ως ουμανιστής, κομμουνιστής, χωρίς κομματική ταυτότητα. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου 2019 και η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη στο χωριό το Γραμματικό. Γραμματικό, Γραμματικό, εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Και κλείνοντας, θα μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία με τη συνάντηση με τον Μάρκο Μέσκο. Δύο λεπτά. Η πρώτη επικοινωνία ήταν μαζί του όταν τόλμησα και του έστειλα το πρώτο μου ποιητικό βιβλίο, το 15, η απάντησή του σε κάρτα υλογραφίας. Αλίμονο. Ανήκετε στους ελεγχίστους που πληρώνουν επώδυνα την στράτευση στην ποιήση. Τετάρτη, Παρασκευή και Δευτέρα κατεβαίνω στον Παράκα, πρωινές ώρες και τον καφέ. Μπορούμε κάποτε να το πούμε μαζί. Μετά από πολλούς σταθμούς και αναστολές, αναβολές κλπ. Πηγαίνω και τον βρίσκω, πολύ εγκάρδια υποδοχή, πάρα πολύ φίλοι, ομότεχνοι και όχι μόνο περνούν από το τραπέζι του καθημερινά εκείνες τις μέρες. Όμως περνούσαν και άλλοι άνθρωποι, όπως αυτούς που σας ανέφερα πριν, παρείες, επέτες κλπ. Και με αυτό θα κλείσω. Θυμάμαι μία μάνα, μία κυρία Ρωμά, μητέρα τριών παιδιών, τη Μαγδαλίνη, που πουλούσε μικροαντικείμενα και ένα λαχιοπόλι επίσης. Ο ποιητής, ο Μάρκος Μέσκος, αγόραζε κρέας και άλλα πράγματα που χρειαζόταν η κυρία Μαγδαλινή, στις γιορτές κλπ. Για να βοηθήσει την οικογένεια και έπαιρνε ο ίδιος αγόραζε τα αντικείμενα που πουλούσε και πολλά τα χάρισε και σε εμάς που βρισκόμαστε στο τραπέζι του. Και το τελευταίο μου είχε πει, μιλούσε πάρα πολύ συχνά,
συνέχεια για τον τόπο του και ιδιαίτερα για τις κερασιές. Και μου είχε πει Μαρία, αν κάποτε δεις τις κερασιές στον τόπο μου, δεν θα πεθάνεις ποτέ. Και εγώ, όταν πέθανα, λέω ότι δικά εσύ, γιατί μας άφησες σπίτι.